Ώρα 12 παρά 10 το μεσημέρι και το εξωτερικό θερμόμετρο δείχνει ήδη 40 βαθμούς Κελσίου. Η ατμόσφαιρα στη Λάρισα γίνεται αποπνικτική και όσοι απέμειναν στην πόλη αναζητούν σκιερά σημεία για να δροσιστούν. Έχει πάρα πολύ ζέστη, εντάξει, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον σε σκιά έχει κάποια δροσιά, κάτι. Σπίτι, κλιματιστικό, όσο μπορούμε. Και μετά θάλασσα. Θάλασσα, τα σουκού μόνο. Πάρα πολύ νερό. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Ισχύει φρούτα με γιαούρτι και μέλι. Το καλύτερο σνακ. Αυτά. Παραλία. Υπομονή. Παραλία κάθε μέρα. Παραλία. Όσο μπορούμε. Τώρα με το κάψωνα, όσοι κάπου καρδιά από ζάχαρο, τα μικρά παιδιά να προσέχουν. Αυτά έχω να πω. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε τη ζέστη? Εγώ βγαίνω κάθε πρωί εδώ πέρα. Φεύγω 12 στο σπίτι με το air conditioner. Είστε με το καπελάκι βγήκατε. Πάρα πολύ ζεστά. Πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη. Τι να κάνουμε, καλοκαίρι. Άλλο, τι να πω. Δεν πρέπει να βγαίνετε όμως έξω. Τι να κάνουμε, μέσα όλη μέρα θα καθίσουμε. Αρχωνόμαστε και μέσα τώρα. Κάποιοι βρίσκουν το συντριβάνι στην πλατεία Ατά για να δροσιστούν και δεν διστάζουν να κάνουν και μια βουτιά σε αυτό. Η περιφέρεια Θεσσαλίας για σήμερα και για αύριο, αλλά και για τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας που ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στα ύψη, άνοιξε όλες τις κλιματιζόμενες αίθουσες όλων των περιφερειακών ενωτήτων από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ για τους πολίτες. Έχουμε ανοίξει τις αίθουσες των περιφερειακών συμβουλίων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, έτσι ώστε να υπάρχει κλιματισμός από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Μπορούν οι πολίτες που θέλουν να βρίσκονται σε ένα μέρος δροσερό να επισκέπτονται τις αίθουσες των περιφερειακών συμβουλίων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Και το ίδιο θα γίνει και για την επόμενη εβδομάδα, κάποιες μέρες που αναμένουμε και για την επόμενη εβδομάδα ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, τις πιο υψηλές για το φετινό καλοκαίρι μέχρι τώρα. Κάποιοι από τους πολίτες ζεσταίνονται αρκετά. Κάποιοι αντιμετωπίζουν την κατάσταση με χιούμορ. Άλλωστε οι Λαρισαίοι έχουν συνηθίσει στην πολύ ζέστη. Ζεσταίνεστε σήμερα? Όχι. Όχι. Με χαρά είμαστε. Ωραίο καιρό έχουμε. Τη ζέστη την έχουμε δωρεάν πλέον. Μην γελιόμαστε. Και το χειμώνα δεν ακριβοπληρώνουμε. Τι άλλο να πούμε για τον Κύριο που μας δίνει τόσα αγαθά και τόσα καλά? Να είναι καλά. Έγινε χειμώνας, λέει, γιατί κάνει πολύ κρύο. Έγινε το καλοκαίρι, λέει, γιατί κάνει πολύ ζέστα. Άρα γιατί είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα εμείς Έλληνες. Η πιο πολύ ζέστα, να πούμε, υπάρχει η Λάρισα, κανένα άλλο μέρος. Το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας με ανακοίνωσή του ενημερώνει το κοινό για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο, που είναι οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη και τα μωρά, καθώς και συμπολίτες μας που λαμβάνουν αγωγή για χρόνιες παθήσεις και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Αυτοί θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους κατά τις ώρες που είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, να προσαρμόσουν την αγωγή τους σε συμβουλή με τον γιατρό τους όσοι λαμβάνουν κάποια αγωγή για χρόνια πάθηση, να φροντίζουν να βρίσκονται σε κλιματιζόμενο χώρο, να φοράνε ελαφρά ρούχα, να χρησιμοποιούν γυαλιά ηλίου και αντιλιακό για την προστασία τους κατά τις ώρες που θα βρίσκονται σε έκθεση στον ήλιο και σε κάθε περίπτωση να αποφεύγουν εργασίες ή γυμναστική τις ώρες που θα είναι υψηλή θερμοκρασία. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί μάλιστα ότι η εβδομάδα που θα ακολουθήσει θα είναι θερμότερη.